Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μια και δεν έχουμε απομακρυνθεί ακόμη, βρισκόμαστε στον απόϊχο της μεγάλης εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου του δοξασμένου όχι που είπε ο ελληνικός λαός και τη νίκη κατά των Ιταλών το 1940, θα ξεκινήσω με την ανάγνωση ενός ηρωικού γεγονότος το οποίο διασώζει ο μεγάλος στρατής Μυριβίλης, ο οποίος το ανέφερε το 1960 κατά τον πανηγυρικό που το ανέθεσε να εκφωνήσει η Ακαδημία Αθηνών. Διαβάζω λοιπόν τα λόγια του Μυριβίλη. Είχε οργανωθεί κατά τη διάρκεια του αγώνος υπηρεσία μεταγγίσεως αίματος από τον Ερυθρό Σταυρό της Ελλάδος. Είχα ένα φίλο γιατρό σε αυτή την υπηρεσία και πήγαινα κάπου να τον δω και να τα πούμε. Ο κόσμος έκαμε κάθε μέρα ουρά για να δώσει το αίμα του για τους τραυματίες μας. Ήταν εκεί νέοι, κοπέλες, γυναίκες, μαθητές, παιδιά που περίμεναν τη σειρά τους. Μια μέρα λοιπόν ο επί της αιμοδοσίας φίλος μου γιατρός είδε μέσα στη σειρά των αιμοδοτών που περίμεναν να στέκεται και ένα γεροντάκι. «Εσύ παππούλη», του είπε ενοχλημένος, «τι θέλεις εδώ?» Ο γέρος απάντησε δειλά: «Ήρθα και εγώ γιατρέ να δώσω αίμα». Ο γιατρός τον κοίταξε με απορία και συγκίνηση. Ο γέρος παρεξήγησε το δισταγμό του. Η φωνή του έγινε πιο ζωηρή. «Μη με βλέπεις έτσι γιατρέ μου, είμαι γερός. Το αίμα μου είναι καθαρό και ακόμα ποτέ μου δεν αρρώστησα. Είχα τρεις γιους. Σκοτώθηκαν και οι τρεις εκεί πάνω, χαλάλι της πατρίδος. Όμως μου είπαν πως οι δύο πήγαν από αιμορραγία. Λοιπόν, είπα στη γυναίκα μου, θα είναι και άλλοι πατεράδες που μπορεί να χάσουν τα παλικάρια τους, γιατί δεν θα έχουν οι γιατροί μας αίμα να τους δώσουν. Να πάω να δώσω κι εγώ το δικό μου. Άιντε πήγαινε γέρο μου», είπε, «και έτσι σηκώθηκα και ήρθα για την ψυχή των παιδιών μας». Τέλεια εδώ. Αυτό το κείμενο είναι ωραιότατο, είναι συγκινητικότατο. Στα βιβλία γλώσσας τώρα, πέμπτης δημοτικού που έχω μπροστά μου, να δούμε ποιο είναι το κεντρικό και μοναδικό κείμενο το οποίο περιγράφει και θέλει να εμπνεύσει στα παιδιά το γεγονός της 28ης Οκτωβρίου. Είναι ένα κείμενο με τίτλο «Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο» και υπότιτλος «Εμείς πήγαμε και κρυφτήκαμε στο υπόγειο». Η οικογένεια των πρωταγωνιστών, την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, κρύφτηκαν σαν αλλαγή από δειλία στο υπόγειο. Και να διαμείβονται συζητήσεις κάτω στο υπόγειο πάντα, μετά γύρισε στη μαμά ο μπαμπάς και της είπε να τρέξει στην τράπεζα να σηκώσει τα λεφτά, γιατί δεν έχουμε δραχμή, και κάποιες άλλες συζητήσεις. «Άκη», λέει ο πατέρας στο παιδί, «σήμερα θα γίνεις άντρας». Και εγώ τότε φοβήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήθελα να γίνω σήμερα άντρας. Το πρώτο κείμενο διδάσκει παιδεία. Ρωμαϊκή παιδεία, παιδεία ελευθερίας. Το δεύτερο κείμενο εκπαιδεύει στην ιτοπάθεια και στη δειλία. Αυτός είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας και έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Νίκο Λιγερό. Καλώς ήρθατε κύριε Λιγερέ. Ακούσατε τα δύο κείμενα, τα παράλληλα. Το ένα μιλάει για τον ηρωισμό και το άλλο που αυτό έπρεπε να είναι μέσα στα σχολιά μας, το άλλο μιλάει για ανοησίες. Πάνω είναι καλό που διαβάσατε και τα δύο. Έτσι έχουμε και μια άποψη που γίνεται σιγά σιγά και γνώμη. Αυτό που μας αγγίζει στο Μυριβίλη και γι' αυτό έχει μείνει και στην ιστορία του ελληνικού έθνους όσο αφορά την λογοτεχνία του, είναι ότι είναι ικανός από ένα πολύ απλό περιστατικό που είναι ο γέρος που θα δώσει το αίμα του, που στην ουσία δίνει αυτό που είναι και όχι μόνο αυτό που έχει και σκέφτεται αυτό που έχει συμβεί στους δύο γιους του. Καταλαβαίνουμε επιπλέον ότι δεν κρατάει κακία στην πατρίδα, εφόσον το διαβάσατε, χαλάλι λέει, αλλά η συνομιλία που έχει με την γυναίκα του και μετά στη συνέχεια με τον γιατρό μας δίνει ένα στίγμα που είναι πραγματικά η συνέχεια, με την έννοια ότι σκέφτεται και τους άλλους. Σκέφτεται ότι μπορεί και άλλα παλικάρια να έχουν ένα πρόβλημα με το αίμα, με την αιμορραγία, και κατά συνέπεια αποφασίζει να κάνει αυτή την κίνηση. Εισάγει ένα νέο στοιχείο τώρα ο Γιώργος αυτό. Είναι μια πράξη όχι μόνο ξεπερνάει τα όρια της αλληλεγγύης, φτάνουμε στα όρια της χριστιανικής αγάπης. Σωστά. Εγώ νομίζω ότι έχουμε την κίνηση, μετά έχουμε την πράξη και μετά την υπέρβαση. Γιατί αυτό που συγκινεί νομίζω και τον γιατρό είναι ότι δεν περιμένει ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά απλώς θα τον ακούσει και έχει ενδιαφέρον, γιατί λέει ο ποιητής εντός εισαγωγικών ότι παρεξηγεί τον δισταγμό στην απόφαση και γι' αυτό μετά ζωηρεύει.
και θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να ήταν και ένας από τους αγωνιστές του 21 χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα για να το κάνουμε την μετασκευή. Εδώ από την άλλη πλευρά το κείμενο που διαβάσατε δεν είναι καν ότι μας στεναχωρεί, νομίζω ότι απλώς είναι εκτός πλαισίου από την ελληνική παιδεία και νομίζω και γι' αυτό συμφωνήσαμε και για τον τίτλο, ότι μερικές φορές μπερδεύουμε ότι η εκπαίδευση πηγαίνει μόνο στο τυπικό και όχι στο ουσιαστικό. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν μερικά γεγονότα, αλλά το θέμα είναι ότι τι μαθαίνουμε στο παιδί για να γίνει από παιδί μικρός άνθρωπος, από άνθρωπος μετά συνάνθρωπος. Εδώ δεν βλέπουμε την έννοια της αλληλεγγύης, δεν βλέπουμε καμία χριστιανική προσέγγιση, μιλάμε μόνο και μόνο για το πρακτικό και δεν ξεκολλάμε από το πρακτικό. Γι' αυτό έλεγα... Είναι και παραποίηση γεγονότων. Εμείς οι νεότεροι από τα επίκαιρα τα είδαμε αυτά. Ξεχύθηκε ο λαός στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της Αθήνας. Ήταν ένα πανηγύρι ουσιαστικά για το λαό μας και το τραγούδι της Βέμβο αντικατοπτρίζει αυτή τη μέθη, την υφάλιο μέθη του λαού με το χαμόγελο στα χείλη. Αυτό είναι ψέματα. Δηλαδή, μιλάμε ότι διδάσκουμε και ψέματα στα παιδιά. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι σε ποιο πλαίσιο γίνεται. Δηλαδή, άμα είμαστε σε ένα πλαίσιο ητοπάθειας, αυτά φαίνονται φυσιολογικά. Το προηγούμενο φαίνεται εξωπραγματικό. Mm-hmm. Ενώ στην ελληνική παιδεία είναι το προηγούμενο που είναι φυσιολογικό και αυτό είναι εξωπραγματικό από τη συνείδησή μας, από την συνέχεια ως λαός του χρόνου. Και βλέπετε ότι το κείμενο δεν ξεκολλάει από το πρακτικό του επίπεδο. Δηλαδή δεν δίνει έμφαση σε κάτι άλλο και θα αφήσει μετά το παιδί σε ένα πρόβλημα που θα είναι τα χρήματα, οι δραχμές, και αν θα πάνε στην τράπεζα ή όχι. Και το θέμα αν θα γίνει άνδρας, μετά έχουμε μια απόρριψη, ενώ δεν ανδριώνεται δηλαδή και δεν υπάρχει στην ουσία επάνδρωση όπως ήταν το προηγούμενο κείμενο για τον αγώνα. Βλέπουμε εδώ ότι αφήνει μέσω της ητοπάθειας το παιδί μέσα στην πραγματικότητα, μια μορφή realpolitik, mm-hmm. που λέει ότι τελικά τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε μάλλον είναι το εξής, ακόμα και αν είναι ψέματα, είναι πώς είναι δυνατόν αυτός ο λαός για τον οποίο γίνεται αυτή η περιγραφή να αντιστάθηκε. Ενώ με το άλλο φαίνεται λογικό να αντισταθεί. Ακριβώς. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία και για το θέμα της παιδείας, τι σημαίνει για μας μνήμη, αντίσταση, θυσία, μετά υπέρβαση και πώς αυτό χαρακτηρίζει τον λαό μας. Ενώ τα στοιχεία αυτά δεν τα βλέπω στο άλλο κείμενο και θα έλεγα ότι ακόμα και αν το βιβλίο δεν ήταν ας πούμε ένα βιβλίο ιστορικό και ήταν απλώς ένα μυθιστόρημα, ήδη θα είχε έναν στόχο ο οποίος είναι ριζικά διαφορετικός από το θέμα της παιδείας και είναι μια μορφή απαξίωσης του αγώνα, γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνω μου θυμίζει λίγο και το θέμα των γενοκτονιών. Στις γενοκτονίες κάθε φορά προσπαθούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει έγκλημα, άρα δεν υπάρχει θήτης, κατά συνέπεια δεν υπάρχει καταδίκη. Εδώ μου θυμίζει την απαξίωση που ζήσαμε πριν μερικά χρόνια για μερικά άλλα χρονικά σημεία. Ναι. Και ήταν του τύπου ότι εφόσον το καθεστώς ήταν φελελεύθερο, δεν υπήρχε αντίσταση. Εφόσον δεν υπήρχε αντίσταση, δεν υπήρχαν αγωνιστές. Εφόσον δεν υπήρχαν αγωνιστές, δεν υπήρχαν ήρωες. Καταλαβαίνω τι λέτε, που απευθύνεστε. Δεν μπαίνει κανείς στον κόπο στα σχολεία σήμερα, κύριε Λιγερία, να μας δώσει έναν ορισμό της παιδείας και πολύ περισσότερο να μας πει, να το πω πολύ απλά, ποιος είναι ο στόχος της διδασκαλίας μας, ποιος είναι ο στόχος της σημερινής παιδείας. Ακούμε μόνο κάτι έτσι περίεργες τσιρίδες, σύνδεση σχολείου και εργοστασίου, έτσι και τα λοιπά, το οποίο κατ' εμένα είναι καταστρεπτικότατο για την έννοια της παιδείας. Τελικά, τι είναι παιδεία? Για μένα η παιδεία είναι αυτό που μαθαίνουμε και φαινομενικά φαίνεται άχρηστο. Εξηγώ, mm-hmm. αν θέλετε, με αυτόν τον τρόπο κάτι το πιο, φαίνεται λίγο πιο πολύπλοκο. Η ιδέα είναι ότι όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο χάνουμε χρόνο. Είναι επειδή επενδύουμε χρόνο και μετά έχουμε το άνοιγμα του μυαλού που βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Κάποιος όταν είναι πολύ πρακτικός έχει την εντύπωση λοιπόν ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε βιβλία γιατί χάνουμε χρόνο και δεν είμαστε χρήσιμοι. Η παιδεία θα είναι ακριβώς αυτή η επένδυση πάνω στο χάσιμο χρόνο
Και για μένα ένας δάσκαλος, και δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω καλός, κακός, σοβαρός ή όχι. Mm-hmm. Για μένα ο δάσκαλος πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία. Είναι αυτός που χάνει χρόνο με τους μαθητές του, για να μπορέσουν μετά αυτοί να κερδίσουν μια ζωή. Και να μην είναι μέσα από αυτό το πέρασμα και να μην αφήσουν κανένα ίχνος. Άρα ο δάσκαλος και βέβαια θα χάσει χρόνο, γιατί είναι η ώρα του μαθήματος, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, αλλά εκείνη τη στιγμή μέσω της παιδείας δρά για να υπάρχει μια συνέχεια και να μπορεί μετά να πει από μερικά χρόνια ότι αυτά τα παιδιά έγιναν άνθρωποι και μέσω από το έργο, δηλαδή μέσω από τον χρόνο που σπατάλησα. Στην εκπαίδευση δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε την ύλη, πρέπει να τελειώσουμε συνεχώς την ύλη και βλέπουμε δασκάλους να τρέχουν συνεχώς και να αγχώνονται γιατί δεν έχουν τελειώσει το αναλυτικό πρόγραμμα εγκαίρως. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένας μπούσουλας, mm-hmm. ο οποίος δίνει μια γενική κατεύθυνση. Και για να είμαι πιο ξεκάθαρος σε αυτή την αναλογία, όταν λέμε έχω ένα μπούσουλα, ο στόχος δεν είναι να κοιτάς τον μπούσουλα. Ο στόχος είναι να πηγαίνεις σε έναν προορισμό μέσω του μπούσουλα. Mm-hmm. Όταν όμως ο μπούσουλας γίνεται ο απόλυτος στόχος, τότε ξεφτιλίζουμε το θέμα της παιδείας και πηγαίνουμε σε μια μορφή υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της συνέχειας. Είναι ότι είναι το τέλος. Δηλαδή θεωρούμε, ας πούμε, ότι μέχρι την εξέταση θα πρέπει να έχει μάθει αυτό. Μετά την εξέταση θα το θυμάται? Αυτό που μας αφορά είναι ότι όταν είναι δύσκολο για το παιδί να το μάθει, θα είναι δύσκολο να το ξεχάσει. Και γι' αυτό ο δάσκαλος έχει ένα τεράστιο ρόλο πάνω στο θέμα της δυσκολίας. Όταν συνεχώς λέμε ότι τα πράγματα πρέπει να είναι εύκολα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η λύση είναι εύκολη. Η ίσον προσπάθεια που πέρασε, κύριε, καταδυναστεύει την εκπαίδευση. Σωστά. Λογική σωστά. Της ίσονος προσπάθειας. Ναι, δηλαδή η δυσκολία είναι μόνο αυτή που ξεπερνάμε. Δεν ξεπερνάμε τις ευκολίες. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρχουν δυσκολίες και το πρέπον για τον δάσκαλο είναι να τις διευκρινίζει, αλλά όχι να απλοποιεί τα πάντα και μετά να ξεχνάει το παιδί ότι υπάρχει μια δυσκολία. Δεν είναι τόσο εύκολο, ακόμα και από το πρώτο κείμενο που διαβάσατε, να πιάσουμε το νόημα ναι. που θέλει να αναδείξει ο Μυριβίλης. Απλώς δίνει μερικά στοιχεία και μετά μπορεί ο δάσκαλος, επεξηγώντας το κείμενο, και εδώ έχει μεγάλη σημασία κείμενο, αντικείμενο, υποκείμενο. Αν είχατε εσείς αυτό το κείμενο, εγώ θα το διδάξω, ειλικρινά σας λέω, θα το διδάξω, γιατί ντρέπομαι να πιάνω στα χέρια μου τέτοια κείμενα και να τα παρουσιάζω στους μαθητές μου. Μακυρώνιος δάσκαλο. Θα το διαβάσω κι εγώ. Τα μικρά παιδιά θα συγκινηθούν. Τι θα διδάξετε, δηλαδή, ποιο είναι το κεντρικό, αυτό που έλεγε και ο Έσπος το επιμήθειον. Πάντα εμείς είχαμε ένα επιμήθειο σε αυτές τις διηγήσεις. Για τις αξίες, τι θα θέλατε, ως κύριο στόχο για τα παιδιά, τι ναι. να τους μείνει. Πλην του ιστορικού γεγονότος. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε και στη στρατηγική εμείς κοιτάζουμε πρώτα τα εμπόδια και μετά τους στόχους. Άρα, άμα εντοπίσουμε καλά τα εμπόδια, δηλαδή εδώ για μένα το εμπόδιο είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε την έλλειψη των παιδιών. Έχει χάσει τρεις γιους. Το εμπόδιο είναι ότι είναι γέρος. Ηλικία. Το εμπόδιο είναι ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ενώ δεν θα έπρεπε. Άρα, είναι ο γιατρός που θα του πει τι κάνεις εδώ. Το άλλο εμπόδιο είναι ο διάλογος με τη γυναίκα του, που θα μπορούσε να του πει μην πας. Το άλλο εμπόδιο είναι η έλλειψη γνώσης. Θα μπορούσε να μην ξέρει ότι άλλα παιδιά έχουν πεθάνει από αιμορραγία. Το άλλο εμπόδιο θα μπορούσε τα δικά του τα παιδιά να μην ξέρει. Και το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι ότι άμα τα παιδιά του δεν είχαν πεθάνει από αιμορραγία, θα ερχόταν? Αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι το ανθρώπινο στοιχείο που έχει ο γέρος, ο οποίος δεν θα ασχοληθεί με την συνέχειά του εφόσον πια δεν υπάρχει, αλλά θα χρησιμοποιήσει μέσω του αλτρισμού και του χαρακτηριστικού στοιχείου του αίματος που μπορούμε να δώσουμε στους άλλους, θα βοηθήσει άλλους που δεν είναι πια μόνο της οικογένειάς του, αλλά δεν υπάρχει αυτό το προσωπικό όφελος. Mm-hmm. Και μετά αυτό που πρέπει να δούμε σαν αντικείμενο του κειμένου είναι ο ρόλος της Ελλάδος. Γιατί αυτό το κείμενο γράφτηκε για αυτήν την περίοδο? Γιατί λέει χαλάλη τους? Γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί να μείνουμε σκλαβωμένοι, δεν μπορεί να μην αντισταθούμε, δεν μπορεί να μην αναζητούμε την ελευθερία. Άρα, αν διαβάζουμε το κείμενο και το μόνο που μας μαθαίνει είναι απλώς το θέμα της αιμοδοσίας
είναι πάλι μια λανθασμένη προσέγγιση. Είναι γιατί είναι απαραίτητη αυτή η αιμοδοσία, υπάρχει η έννοια της συνέχειας, γιατί η συνέχεια είναι απαραίτητη, υπάρχει η έννοια της διαχρονικότητας, γιατί είναι απαραίτητο να είμαστε διαχρονικοί όταν είμαστε Έλληνες, γιατί είμαστε λαός του χρόνου. Αυτό το λαός του χρόνου το χρησιμοποιείτε μνήμη, αυτό εννοείται ότι... Ναι, εννοώ ότι άμα δεν θυμάσαι από πού έρχεσαι, πώς θα ξέρεις πού να πας. Αυτή η μνήμη είναι ενάντια στη λύθη. Αυτός ο χρόνος δουλεύει ενάντια στη βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα θέλει πάντα να ξεχνάμε, mm-hmm. να προσπερνάμε αυτά που έχουμε ζήσει. Η μνήμη μερικές φορές λέμε ότι για τα μικρά παιδιά πληγώνει. Πρώτα απ' όλα η μνήμη ως πληγή δεν πληγώνεται. Και άμα αυτός δεν θυμάται, ακόμα και πάνω στο σώμα του πληγές που έχει κάνει, που το βλέπετε με τους φίλους σας, του λες εδώ τι έχεις το χέρι, αυτό το κάνω όταν ήμουν 5 χρονών, έπεσα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σώμα δεν κατάφερε να προσπεράσει αυτή τη δυσκολία. Να αλλά το θυμάται. Και έχει ενδιαφέρον μερικές φορές λέμε γιατί πονάμε τόσο πολύ το νευρικό σύστημα. Και εξηγώ και στους φοιτητές ότι αν πονάμε είναι για να μας προειδοποιήσει μια πράξη που αν δεν πονούσαμε θα γινόταν μια αλλαγή φάσης. Δηλαδή, άμα δεν πονέσεις την ώρα που κόβεσαι, μπορεί να συνεχίσεις να κοπείς. Για ευλογία του πόνου. Ναι. Άρα, αυτός ο πόνος είναι δάσκαλος. Δηλαδή, λέει στο μαθητή, πρόσεχε. Μπορεί να πονάει στιγμία, αλλά άμα δεν του το έλεγε, θα έχανε ένα μέλος του. Κατά συνέπεια, η μνήμη μπορεί όντως να πονάει, ειδικά όταν δεν είμαστε, δεν έχουμε την παιδεία αυτήν και είμαστε μόνο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Αλλά το θέμα είναι ότι αν το συνδυάζεται με το καρτεζιανό που λέμε σκέφτομαι, ότι άρα. Σκέφτομαι άρα υπάρχω. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα ενδιάμεσο που το λέει και ο Ντοστογεύσκη με πιο ορθόδοξο τρόπο. Θα ήταν ότι σκέφτομαι άρα υποφέρω άρα υπάρχω. Δηλαδή άμα δεν υπάρχει αυτός ο πόνος κάπου και είναι αυτό που μας μαθαίνει και ο Χριστός δεν υπάρχει αν θέλετε η υπέρβαση. Άρα, στην πραγματικότητα, μόνο η μνήμη επιτρέπει την υπέρβαση, γιατί πώς μπορείς να κάνεις υπέρβαση άμα δεν έχεις μνήμη. Γιατί η μνήμη είναι αυτή που αποθηκεύει όλα αυτά που είσαι ικανός να κάνεις. Τα έκανες. Ωραία. Πώς θα ξέρεις ότι έγινε υπέρβαση? Συγκρίνοντας. Συγκρίνοντας. Το παρελθόν. Η σύγκριση όμως έχει μια προαπέτηση. Είναι να το θυμάσαι το παρελθόν. Επιπλέον όταν ενσωματώνουμε το θέμα της νοημοσύνης και καταλαβαίνουμε ότι η νοημοσύνη είναι εγκλωβισμένο μέλλον μέσα στο παρελθόν, καταλαβαίνουμε ότι ο ρόλος του δασκάλου με τα παιδιά είναι και αυτός ο ρόλος που έχει προωθήσει ο Σωκράτης με τη μαιευτική, είναι ότι τα παιδιά έχουν κάτι μέσα τους, απλώς δεν το ξέρουν ότι το έχουν. Mm-hmm. Ο δάσκαλος θα το αναδείξει και θα δούμε ότι μερικά παιδιά που τα θεωρούμε πάντοτε ως παιδιά και ποτέ ως μικρούς ανθρώπους είναι ικανά να μην δηλιάσουν την ώρα του αγώνα. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουμε δει παιδιά αντικειμενικά να έχουν έναν ρόλο στον αγώνα των Ελλήνων σε διάφορες περιόδους και διάφορες στιγμές όπου λες, είναι δυνατόν να το έκανε αυτό το παιδί. Τα μυστικά του Βάλτου, η Πινελόπη, δεν τα μας δίνει κάποια παραδείγματα. Ακριβώς. Που είναι αληθινά γεγονότα. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά σκέφτομαι και στο πλαίσιο γενικότερα του ελληνισμού, είχα δει έναν δάσκαλο, πιο μεγάλο από εσάς, στην Κύπρο, και μου έλεγε, ξέρεις Νίκο, εμείς κλέβαμε τα σεντόνια της μαμάς και τα βάφαμε για να γίνει ελληνική σημαία. Mm. Και πολεμούσαμε εναντίον των Άγγλων. Τώρα, άμα φανταστείτε ένα παιδί να τρέχει με ένα σεντόνι της μαμάς και όχι πολύ καλά βαμμένη την ελληνική σημαία ναι, πάνω ναι. του, είναι άλλο το ύφος. Και είναι άλλο το ύφος και για τον εχθρό. Σου λέει τώρα τι γίνεται. Δεν είναι απλώς ότι βλέπει έναν αγωνιστή με ένα κράνος να πολεμάει. Βλέπει ένα μικρό παιδί που κουβαλάει αυτή τη σημαία και την έχει φτιάξει ο ίδιος. Άρα, αυτές τις στιγμές για μας είναι παραδείγματα. Όταν το κάνει όμως το παιδί, τι να πεις, ότι είναι λόγω παιδείας, λόγω εκπαίδευσης, είναι λόγω συνέχειας. Δηλαδή, επειδή έχει μάθει από τους προηγούμενους πόσο σημαντικό είναι
Το συνεχίζει χωρίς να κοιτάζει. Ναι, βέβαια. Πολύ σωστά η παράδοση, και τη κοιτάλη. Ναι, δεν, γιατί γίνεται κάποια σύγχυση εδώ, δεν είναι παραλαβή. Είναι από το ρίδα παραδίδομη. Ακριβώς. Όπως είπατε, μια σκητάλη την οποία δίνουμε στους ανθρώπους. Έχει σημασία ότι, να καταλαβαίνουμε ότι όταν νομίζουμε ότι είμαστε σημαντικοί, είμαστε κενοί. Όταν καταλαβαίνουμε ότι έχει σημασία το έργο που παράγουμε για τους άλλους, τότε καταλαβαίνουμε και την έννοια της κενότητας και τότε κάνουμε τις υπερβάσεις γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες. Ενώ πριν θεωρούμε ότι ό,τι ζούμε είναι ήδη υπαρκές. Στην παράδοσή μας πάντοτε είναι πολύ ωραία αυτά που λέτε. Από το εν είδα ότι ουδέν είδα, του πρόχρηστου, φτάσαμε στο εν είδα ότι ουδέν ημί. Σωστά. Είναι οντολογική αυτή σωστά. η μετεξέλιξη. Και, θέλω να σας ρωτήσω σε κάτι άλλο για την παιδεία. Βεβαίως, βεβαίως. Ακούμε κάποια έτσι συνθήματα. Παράδειγμα, πρώτα ο μαθητής, κατ' εμέ μέγα σφάλμα, σχολείο νήσων δάσκαλος είναι του Παλαμά οι τρεις αυτές λέξεις. Και δεύτερον, δεν το καταλαβαίνω και τι σημαίνει να έρχεται στο σχολείο το παιδί να μάθει πώς να μαθαίνει. Για πέστε μας λίγο, αυτά τα δύο είναι συνθήματα πλέον. Πρώτα ο μαθητής. Είναι το νέο πρόγραμμα, νέο σχολείο που ευαγγελίζεται, μάλλον ευαγγελιζόταν η κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτό ήταν το σύνθημά της. Πρώτα ο μαθητής. Κοιτάξτε, το πρώτο ο μαθητής δεν προέρχεται καν από την εκπαίδευση, ούτε καν βέβαια από την παιδεία. Προέρχεται από το μάρκετινγκ. Μάλιστα. Πρώτα ο πελάτης. Ο πελάτης είναι βασιλιάς. Σωστό. Άρα, όταν προσεγγίζουμε το σχολείο ως μία σχέση πελατείας από μια επιχείρηση που θέλει πελάτες, μη σας ξαφνιάζει όταν περνάμε ξαφνικά στην έννοια του ιδιωτικού σχολείου, στην έννοια του φροντιστηρίου, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι μερικές φορές όταν ο άλλος εξαρτάται από το οικονομικό όφελος που θα έχει από τους γονείς, όντως το παιδί το βλέπει ως πελάτη. Και το πρόβλημα είναι ότι πολύ γρήγορα γίνεται κακομαθημένος πελάτης. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι όταν εισάγεται η έννοια του marketing και αυτό προσέξτε, είναι πολύ ύπουλο γιατί εισάγεται αυτή η έννοια του marketing υποτίθεται ορθολογικά γιατί θέλει να μας εξηγήσει ότι στο τέλος ο στόχος του σχολείου είναι ο εργαζόμενος. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Στο τέλος για μένα είναι η πανεπιστημιοσύνη, δηλαδή το πανεπιστήμιο σαν έννοια και μετά θα επιλέξει εφόσον έχει αρκετές γνώσεις ποια θα είναι η εργασία με την οποία θα παράγει έργο και όχι ποια θα είναι η αγκαρία με την οποία θα παράγει δουλεία. Άρα αυτή η προσέγγιση, για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί χρησιμοποιούμε, είπατε πολύ σωστά, με τον Παλαμά, εγώ το βλέπω και με τους αρχαίους, δηλαδή και με τον Σοκράτη και με τον Πυθαγόρα, στις σχολές που είχαν Αριστοτέλης και Πλάτωνας. Μερικές φορές το λέω και στις διαλέξεις ότι στην παλιά σχολή ο μαθητής για ένα χρόνο δεν μιλούσε. Θεωρούσαν ότι δεν είχε αρκετές γνώσεις για να κάνει το ερώτημα το σωστό που έχει νόημα. Άρα έλεγαν μην χάνεις χρόνο στο να κάνεις ερωτήσεις, μάθε πρώτα πώς κάνουν τις ερωτήσεις. Και γι' αυτό το σύνθημα να μαθαίνω πώς να μαθαίνω, δεν ξέρω αν το βάλατε παράλληλα ή όχι, αυτό είναι όμως σημαντικό, γιατί είναι αυτό που μας μαθαίνει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης, όταν τον κατηγορούν ότι λέει πάντα τα ίδια, απαντάει συστηματικά ότι λέω πάντα τα ίδια με τον ίδιο τρόπο. Γιατί λέει όταν λες την αλήθεια δεν είναι ανάγκη να πεις τίποτα άλλο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι μία, το ψέμα είναι πολλά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι άμα δεν μαθαίνουμε να μαθαίνουμε, έχουμε ένα πρόβλημα μεθοδολογίας. Να το πω αλλιώς εγώ, ναι. Όπως σήμερα το αντιμετωπίζουμε στο σχολείο. Έχει αναχθεί σε πρωτεύουσα έτσι, αξία η λεγόμενη κριτική ικανότητα. Συμφωνούμε όλοι. Αλλά και διορθώστε με αν κάνω λάθος, η κριτική ικανότητα πρέπει να εδράζεται, να ερίδεται πάνω σε γνώσεις. Σωστά, σωστά. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι αυτές οι γνώσεις θεμελιακές και όχι μόνο να είναι γνώσεις. Ναι, κατά συνέπεια, πληροφορίες. Ναι. Το θέμα είναι ότι λοιπόν πρέπει η βιβλιοθήκη να έχει βιβλία. Σε χρονολογική σειρά πρώτα οι γνώσεις και μετά η κριτική ικανότητα. Πρώτα τα θεμέλια, μετά η κριτική ικανότητα, μετά οι γνώσεις. Τα θεμέλια είναι οι γνώσεις που είναι απαραίτητες, όπως το λέτε. Απλώς εγώ διαχωρίζω λέξεις. Γιατί μετά υπάρχουν και άλλες γνώσεις που θα αποκτήσει το παιδί επειδή διαβάζει κάτι άλλο. Και εξειδικευμένες. Δεν μπορεί να ζητήσω εγώ από τον παθολόγο να είναι πρώτα ειδικός σε όλους τους τομείς και μετά να γίνει παθολόγος. Mm-hmm. Άρα η ιδέα είναι ότι πρέπει μερικές θεμελιακές γνώσεις που είναι ακριβώς
για να είμαι πιο επεξηγηματικός. Όταν χτίζουμε ένα σπίτι, έχει πάντα θεμέλια. Δεν λέμε όμως πόσους ορόφους θα βάλουμε. Άρα, δεν θα πω ποτέ ότι θα βάλουμε πρώτα τους ορόφους και μετά τα θεμέλια. Ωραία. Άρα, εγώ λέω ότι είναι πρώτα τα θεμέλια, μετά το ισόγειο και μετά οι ορόφοι. Μετά, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχετε χτίσει πάνω στα θεμέλια, οικοδομής, θα μπορείτε να ανεβείτε πιο ψηλά. Mm-hmm. Άρα, για μένα έχουμε μια υποδομή, δομή, υπερδομή και αυτό εξηγείται και γι' αυτό προτιμώ να μιλάω για θεμελιακές γνώσεις και δυστυχώς, ακόμα και μεθοδολογικά, μερικές φορές τα παίρνουμε από τα αγγλικά και κάνουμε κάτι μεταφράσεις παράξενες και ενώ στα αγγλικά το basic σημαίνει και θεμελιακό, εμείς το βάζουμε βασικές. Δεν πρέπει να είμαστε στο πλαίσιο των βασικών γνώσεων. Για μένα οι βασικές γνώσεις εμφανίζονται όταν είμαστε ανίκανοι να δώσουμε θεμελιακές γνώσεις. Και λέμε, τουλάχιστον να έχει βασικές γνώσεις. Αυτό, για να δείτε την αναλογία πώς το έχω στο μυαλό μου, μου θυμίζει αυτοί που ασχολούνται με ανθρώπινες και όχι με ανθρωπιστικά. Όταν περνάμε στο ανθρωπιστικό, είναι ότι δεν ασχολούμαστε με το ανθρώπινο. Όταν εγώ ακούω ένα κράτος να μου λέει ότι θα κάνουμε ανθρωπιστική βοήθεια, καταλαβαίνω ότι είναι μια αποτυχία, γιατί πρώτα αφήνει τον πόλεμο να γίνει, να υπάρχουν θύματα και μετά πάει και βοηθάει ανθρωπιστικά. Και λέω, σε επίπεδο κρατικό, αυτός είναι ο ρόλος σου. Δεν θα έπρεπε να προσπαθείς να μην υπάρχει πόλεμος. Μετά, ας μην έχεις να δώσεις ρίζη. Αλλά όχι να δίνεις ρίζη σε αυτούς τους πεινασμένους λόγω του πολέμου και δεν ζουν πια στα σπίτια τους. Είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα, άλλο τα θεμελιακά και άλλο τα βασικά. Τα βασικά συνήθως είναι αυτά που θέλει η εκπαίδευση. Η παιδεία πρέπει να ασχοληθεί με τα θεμελιακά. Στα βασικά λοιπόν αποδέχεται η εκπαίδευση ότι δεν μπορούν να μάθουν όλοι. Έτσι αποφασίζει. Εφόσον το αποφασίζει λέει τουλάχιστον να έχουν μια βασική εκπαίδευση. Ναι, μόλις όμως μπαίνουμε στη βασική εκπαίδευση έχουμε προβλήματα. Στην τομέα της γλωσσολογίας όταν λέμε γλώσσα επιβίωσης εννοούμε ένα λεξιλόγιο που είναι γύρω στις 300 λέξεις. Που είναι του τύπου είμαστε σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρω καθόλου τίποτα ναι, ναι. Και πρέπει να επιβιώσω. Ένας όμως μέσος όρος είναι στα 1500-2000 λέξεις. Ναι. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ τώρα να πω ότι κατέχω τη γλώσσα με τις 300 λέξεις. Όταν όμως ο άλλος θεωρεί ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 1000, λέει τουλάχιστον το 300. Και εδώ εκφυλίζεται η παιδεία και γίνεται εκπαίδευση και το, αν θέλετε, το απαραίτητο γίνεται το υποχρεωτικό. Και μετά περνάμε από το πρέπον στο πρέπει. Πρέπει, πρέπει, πρέπει να τελειώσουμε το να πρόγραμμα. Πιάσουμε το πρέπει από το γιώτα να το γδάρουμε μέχρι το οποίο έλεγε ο πολίτης. Πρέπει. Σωστά. Εμείς είμαστε μόνο και μόνο με αυτή την έννοια ότι το πρέπον είναι αυτό που σχετίζεται με την παιδεία, ενώ το πρέπει σχετίζεται με την εκπαίδευση. Σωστό. Άρα άλλο το αναγκαίο και το απαραίτητο και άλλο το υποχρεωτικό. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η υποχρέωση, δεν καταλαβαίνει το παιδί γιατί υπάρχει αυτό το υποχρεωτικό και νομίζει ότι αυτό επιβάλλεται. Η γνώση δεν επιβάλλεται. Η παιδεία δεν επιβάλλεται. Η εκπαίδευση μπορεί να επιβληθεί. Και γι' αυτό το βλέπετε ότι στα σκληρά καθεστώτα, πείτε μου έναν γενοκτόνο, ένα. Που να μην έχει ασχοληθεί με τα παιδιά. Από εκεί ξεκινούσε. Γιατί ξεκινάνε από εκεί όμως. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν μνήμη, εφόσον είναι πολύ μικρά. Άρα δεν ξέρουν τα ιστορικά δεδομένα. Είναι μια τάμπουλα ράζα. Είναι η γενή ψαρή του η αυριανή. Ναι. Γιατί επειδή θα τους χειραγωγήσει με έναν τρόπο που θα είναι υποχρεωτικός και θα επιβάλλεται επειδή θα είναι εκπαίδευση, θα μπορεί μετά αυτή ή μάλλον αυτά τα άτομα και όχι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να είναι οι χειρότεροι εχθροί της ανθρωπότητας. Για μένα λοιπόν, αν θέλετε, η εκπαίδευση πηγαίνει μόνο και μόνο με την κοινωνία και γι' αυτό αλλάζει τόσο συχνά, ενώ η παιδεία που δεν αλλάζει πηγαίνει με την ανθρωπότητα. Άρα έχουμε μια αντιπαράθεση στο θέμα αξιών και αρχών. Αυτό που διαβάσατε στο πρώτο κείμενο, εγώ άκουγα αξίες. Στο δεύτερο, άκουγα αρχές. Το λέω μερικές φορές στους μαθητές μου, το ξέρετε κι εσείς, ότι η λέξη αξία είναι από το μέλλοντα του ρήματος άγου.
Αγωγή, δηλαδή η αγωγή πρέπει να οδηγεί σε αξίες. Ναι, αλλιώς δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει νόημα. Και όταν υπάρχει έλλειψη νοήματος, τότε δεν υπάρχει πια ούτε στόχος, ούτε υπέρβαση, ούτε όραμα. Κατά συνέπεια, δεν αλλάζουμε τίποτα, συνεχίζουμε. Όταν συνεχίζουμε με αυτήν την έννοια, τότε απλώς συντηρούμε. Δεν μπορεί η εξέλιξη ανθρωπότητας να είναι μόνο η συντήρηση. Δεν μπορεί, ας πούμε, για ένα παιδί απλώς να συντηρεί τις γνώσεις του. Πρέπει να έχει μια μεθοδολογία που του επιτρέπει να αποκτήσει νέες. Άρα, εδώ μετατρέπεται, αν θέλετε, το μαθαίνω να μαθαίνω, όχι ως στόχος, ως μέσον. Η οδός. Η οδός. Και έχει μεγάλη σημασία αυτή η οδός να έχει ένα νόημα, δηλαδή να έχει ένα όραμα, και μετά θα περάσουμε, αν θέλετε, και στην ιερά οδό. Δηλαδή κάτι που πραγματικά θα μας επιτρέψει και στον τομέα, ας πούμε, τον θρησκευτικό, να έχουμε μία μέθοδο έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε και μερικά κείμενα που είναι πιο δύσκολα, που δεν είναι φτιαγμένα μόνο και μόνο για να γίνει ανάγνωση, αλλά για να μετατρέψουν την ανάγνωση σε γνώση. Έχουν ένα πρόβλημα αυτή, πρόβλημα. Οι συγγραφείς των βιβλίων, το έλεγε και ο Παλαμάς, το θυμήθηκα το κείμενο, ότι το μυαλό του παιδιού μερικοί το θεωρούν πολύ χαμηλό. Έχω, λέει, μια άλλη εντύπωση ότι το παιδιακίσιο το μυαλό είναι πολύ ανώτερο από αυτό που νομίζουμε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να του παρέχουμε πολύ πιο βαριά τροφή. Εγώ δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές δίνω σε μετάφραση, βέβαια, πάντοτε κείμενα, γιατί δεν τα διδάσκω τα βιβλία, το λέω ευθαρσώς, ενώπιον όλων. Δίνω κείμενα από τους μεγάλους μάστορες του ελληνικού λόγου. Έχω δώσει και κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου σε μετάφραση. Ιδίως από εκείνη την περίφημη λόγου προσπλωτούντας. Εξαιρετικά κείμενα. Με κατάνοιξε να τα παρακολουθούν τα παιδιά. Και θέλω να ρωτήσω λίγο. Θεμελιακό μάθημα είναι η γλώσσα. Ναι. Από αυτό ξεκινάμε όλοι. Θεμελιακό μάθημα κατεμένει και η ιστορία και τα μαθηματικά βεβαίως. Γι' αυτό και τα μαθηματικά γλώσσα είναι και τα θρησκευτικά. Σωστά. Είναι τυχαίο ότι βάλετε σήμερα απροκάλυπτα η γλώσσα, η ιστορία και τα θρησκευτικά. Το θέμα είναι ότι. Στο σχολείο εννοώ, μέσω των βιβλίων. Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην πραγματικότητα, βάλετε. Δηλαδή, και ο τομέας των μαθηματικών βάλετε. Απλώς είναι οι περισσότεροι δεν το πιάνουν. Πολύ πιο... Είναι πιο δύσκολο. Η πέμπτη δημοτικού το βιβλίο, με συγχωρείτε πάλι που σε διακόπτω, κύριε Λιγέρε, χαρακτηρίζει και το βιβλίο των μαθηματικών το χειρότερο που έχει γραφτεί από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία όλες τις εποχές. Να διδάσκει πρώτα διαίρεση κλασμάτων και μετά πρόσεξε και αφαίρεση. Ένα απλό παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι, όπως το είπατε πολύ σωστά, όλα αυτά είναι γλώσσα. Άρα είναι η γλώσσα των λέξεων, είναι η γλώσσα των αριθμών, είναι η γλώσσα των σκέψεων. Και δεν θα έλεγα μόνο και μόνο το θέμα της θρησκείας, γιατί δεν μπαίνει ποτέ η φιλοσοφία σε τόσο μικρό στάδιο. Στην πραγματικότητα όμως αυτά τα κείμενα προσφέρουν ένα υπόβαθρο για ανάπτυξη φιλοσοφίας. Mm-hmm. Άρα τι εννοώ, έχετε απόλυτο δίκιο με ποια έννοια. Είναι αυτές οι θεμελιακές βάσεις που προσβάλλονται εύκολα από ένα νέο σύστημα που δεν θέλει να τις έχουμε. Εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία και στη γλώσσα και στη θρησκεία και όπως το είπατε και στην ιστορία. Γιατί είμαστε ένας λαός, όπως λέγαμε, του χρόνου. Κατά συνέπεια, έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στην ιστορία. Και αυτό που βλέπω μερικές φορές σε υψηλότερο επίπεδο όσο αφορά τις διαπραγματεύσεις, οι Έλληνες είναι πολύ καλοί στην ιστορία. Μερικές φορές μπερδεύονται στην γεωγραφία. Οι απέναντι είναι πολύ καλή στη γεωγραφία και μπερδεύονται στην ιστορία. Αυτό ποιο είναι πιο καλό από τα δύο να ακολουθήσει. Καταλαβαίνω τι λέτε τώρα. Εσείς. Ναι, ξέρω, ξέρω. Αλλά λέω λοιπόν ότι πάνω ότι για μας είναι αυτό που αφορά τη μνήμη. Η μνήμη λοιπόν θα βασιστεί στα ιστορικά στοιχεία. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πολύ συχνά λέμε ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Ας πούμε ότι το πιστεύουμε. Το πρόβλημα είναι ποιος τη θυμάται. Την ιστορία τη θυμάται ο αδύναμος. Mm-hmm. Γιατί έτσι εκπαιδεύεται, μετά παιδεύεται, μετά αποκτά την παιδεία και μετά μπορεί να επινοήσει τη στρατηγική, επειδή ξέρει ότι είναι αδύναμος, δεν είναι τόσο ισχυρός οπλικά, ας πούμε, μπορεί όμως να βρει στρατηγικές, τεχνάσματα, στρατηγήματα που θα του προσφέρουν την ικανότητα να αντιμετωπίσει χωρίς μέτωπο έναν εχθρό που είναι πιο ισχυρός από αυτόν. Άμα όμως δεν θυμάται, άμα δεν θυμάται τις μάχες, άμα δεν θυμάται τις σίτες,
Κρύβεται στο υπόγειο. Ναι. Κρύβεται στο υπόγειο και αναρωτιέται αν θα μπορεί να βγάλει λεφτά από την τράπεζα. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι μόνο μέσω της μνήμης μπορεί να επανδρωθεί, αν θέλετε, η έννοια της αντίστασης. Γιατί πώς μπορείς να είσαι αντιστασιακός άμα δεν θυμάσαι κάτι. Θυμήθηκα αυτό που έλεγε εις επίρρωση αυτού που λέτε ο Κολοκοτρώνης όταν πήγε ο καπετάν Άμιλτον. Εμείς ποτέ δεν κάναμε συμβιβασμό με τους Τούρκους. Εμάς ο αυτοκράτορας μας εσκοτώθηκε στα τείχη. Διατηρούσε μετά από 400 χρόνια άσβηστη τη μνήμη του τελευταίου αυτοκράτορα. Ούτως ή άλλως το βλέπετε ακόμα και στις πιέτες που έβαζαν στις φουστανέλα σιγά σιγά, γιατί προς το τέλος άρχισαν να διπλώνουν ανά χρονικό έτος. Ναι, για πέστε το αυτό. Ναι, θέλω να πω, η φουστανέλα έχει πτυχές. Ναι. Οι μεγάλοι άρχισαν μετά να τις διπλώνουν όλο και περισσότερες για να αντιπροσωπεύουν τα χρόνια της κατοχής. Τι έχει σημασία. Έχει σημασία ότι αυτό γίνεται προς το τέλος. Όταν είσαι ικανός, σαν τον Κολοκοτρώνη, να αποφασίσεις ότι μία κατοχή που άρχισε το 1453 πρέπει να σταματήσει και τώρα πια μετράς κάθε χρόνο, τότε σημαίνει ότι αρχίζεις να μετράς την αντίστροφη μέτρηση και τώρα μετράς πόσα χρόνια μένουν έως το τέλος της απελευθέρωσης. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυτή είναι η ικανότητα του ελληνισμού να βάλει μια παρένθεση σε μια πράξη βαρβαρότητας. Και αν σκεφτείτε ότι εμείς ως Έλληνες είμαστε ικανοί να είμαστε ακόμα Έλληνες μετά από 400 χρόνια, θα πείτε είναι αδιανόητο. Θαύμα. Έρχεται λοιπόν ο ελληνισμός και σας λέει αυτό είναι μια παρένθεση. Έκλεισε. Συνεχίζουμε με τα άλλα. Όταν λοιπόν είσαι ικανός να βάλεις την τελική παρένθεση και να θυμάστε, μια που βάζουμε τις παρενθέσεις, να θυμάστε πώς είναι η ημισέλινος, που είναι αρχική παρένθεση, και πώς βάζουμε εμείς την τελική παρένθεση. Εμείς την τελική παρένθεση, πώς τη βάζουμε. Και το σχήμα είναι έτσι. Κοιτάξτε τις σημαίες. Είναι όλες από την άλλη πλευρά. Ναι. Άρα εμείς να θυμάστε ότι κάθε φορά που είσαι ικανός να βάλεις μία τελική παρένθεση σε μία κατοχή, τότε είναι ότι είσαι του ήλιου της δικαιοσύνης. Στις πολύ ωραίες εκδηλώσεις των πατρίων της Ράχης εκεί στην πατρίδα μου, κάνατε ιδιαίτερη μνήμα στο λόγο σας για τη σημαία. Σωστά, σωστά. Το σύμβολο, συμβάλλει. Ομεχμία, όλοι μαζί από κοινού συμβάλλουμε. Εξηγούσα ότι τα χαρακτηριστικά μιας σημαίας είναι πάντοτε επιθετικά, αλλά όχι αναγκαστικά με την αρνητική έννοια, με την έννοια του τύπου, όπως θα έλεγε και ο παππούς μου, ως εδώ και μη παρέχει. Η δική μας σημαία τι είναι? Είναι επιθετική. Είναι επιθετική, όχι από τον σταυρό, γιατί ναι, αυτό είναι το θεμελιακό ναι, ναι, της στοιχείο, αλλά είναι επιθετική από τον αριθμό. Σε 9 λωρίδες, που είναι η ελευθερία ή η θάνατος. Άρα, όταν ένας λαός είναι ικανός να βάλει πάνω στη σημαία του ελευθερία ή ο θάνατος, ξαναερχόμαστε σε αυτό που είπατε για τον Κολοκοτρώνη, είναι ότι δεν υπάρχει συμβιβασμός. Άρα, αν είναι ελευθερία ή θάνατος, σημαίνει ότι αν με καταπατήσεις, θα αντισταθώ. Αν προσπαθείς να με νικήσεις, τότε θα μπω σε σύραξη. Αν είναι ακόμα πιο σοβαρό, θα είμαι σε πόλεμο. Δεν λέει ο ελληνισμός ότι είναι επεκτατικός, δεν προσπαθεί να πάει αλλού. Ναι, ναι. Αλλά λέει, εδώ είναι τα όρια. Αν μείνεις στο πατρίο εδάφους, το λιτό και λακωνικό. Πολύ σωστά. Γι' αυτό και έδωσα σημασία σε αυτό και το έλεγα όχι για να προσβάλλω τους μικρούς δασκάλους, ήταν ότι έλεγα μερικές φορές μέσω της εισαγωγής της ψυχολογίας και της κοινωνίας στον τομέα της παιδείας, έχουμε καταντήσει να μιλάμε πια τίποτα στο παιδί. Ωραία. Εγώ λοιπόν, όταν βλέπω μερικές ελληνικές σημαίες που να μην έχουν 9 λωρίδες, έχω ένα πρόβλημα. Γιατί τότε μου μένει μόνο και μόνο ένα στοιχείο που δεν επαρκεί για να μου δώσει το σύμβολο που θα έχω τουλάχιστον 2 συστατικά που θα έρθουν για να συμβολήσουν κάτι. Και λέω, πού είναι η πατρίδα μας,
έχουμε και την πατρίδα και την θρησκεία, φαίνεται ακόμα στη σημαία. Έχουμε τα χρώματα που έχουμε επιλέξει και ξέρετε πολύ καλά, γιατί η Μαρία είχε κάνει, όπως είπατε στη Ράχη, μια πολύ ωραία ανάλυση για τις ιστορικές σημαίες του 21, που βλέπετε ότι ακόμα και τα χρώματα ήταν διαφορετικά. Ναι, βέβαια. Ωραία. Άρα, σε κάποια φάση καταλήξαμε σε αυτό. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι το 9. Είναι οι συλλαβές που γίνονται 9 και δεν έχει σημασία οι συλλαβές, έχει σημασία η φράση. Όταν το παιδί δεν καταλαβαίνει την φράση «ελευθερία ή θάνατος», η οποία είναι αποτυπωμένη συμβολικά πάνω στη σημαία, δεν καταλαβαίνει και την αξία της. Άρα, όταν καταντάμε στο τέλος να έχουμε δικά μας παιδιά που να καίν μία σημαία η οποία γράφει «ελευθερία ή θάνατος». Αυτοκτονική διάθεση. Ναι, γιατί θέλω να πω, αυτό που δεν καταλαβαίνει ότι δεν έχει έναν εχθρό. Είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά. Είναι αυτοκτονία, δηλαδή ο ίδιος αυτοαπορρίπτεται διότι δεν έχει διαβάσει το κείμενο. Άρα το κείμενο, εφόσον δεν έχει υποκείμενο, δεν είναι πια αντικείμενο. Και εναντιώνεται λοιπόν στο κείμενο γιατί δεν το έχει αναγνώσει. Το πρόβλημα που βλέπω είναι το ίδιο. Είναι ότι στην πραγματικότητα για μένα αυτός που θα κάψει τη σημαία είναι ο ίδιος που καίει τα βιβλία. Γιατί δεν καταλαβαίνει ότι αυτή είναι μία σελίδα του ελληνισμού, του βιβλίου του ελληνισμού. Ο εθνικός μας ύμνος, ο ύμνος εις την ελευθερία, γιατί ξεχνάμε ότι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος δεν είναι ύμνος εις την Ελλάδα, είναι ύμνος εις την ελευθερία. Πολύ σωστά. Καθόλου τυχαία επιλογή του ποιητή. Υπάρχει μία φορά στην πρώτη δημοτικού, οι δύο πρώτες στροφές, για να μην παρεξηγηθώ από συναδέλφους. Υπάρχει στην τετάρτη δημοτικού και κάποιες άλλες στροφές. Αλλά ως εθνικός ύμνος επιγράφεται μία φορά στην πρώτη δημοτικού, κύριε Λιγερέ, είναι το έτερον μεγάλο σύμβολο του γένους, να το πω έτσι, και μετά δεν το βρίσκει, δεν το συναντάει πουθενά ο μαθητής, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Γι' αυτό λέω, μήπως η κουκουλοφορία και το κάψιμο της σημαίας, γιατί μιλάμε πάντα για εκπαίδευση, εκείνη και από εκεί, ότι το παιδί δεν ξέρει τι συμβολίζει η σημαία, γιατί πάνε μαζί, πάνε πακέτο, να το πω έτσι απλά, η σημαία και ο εθνικός ύμνος. Ναι, δεν είναι μόνο ότι πάνε πακέτο, είναι αν θέλετε, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αλλά το έργο του Σολομού μερικές φορές πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Τι εννοώ με αυτό? Ένας ύμνος γίνεται μεγάλος πρώτα γιατί αυτός που τον γράφει είναι μεγάλος. Εντάξει. Άρα δεν είναι τυχαίο που παίρνουμε τον Σολομό για μας και αυτό που με στεναχωρεί μερικές φορές είναι το εξής. Μην νομίζετε ότι όλα τα κράτη έχουν μεγάλους ύμνους. Εντάξει, μερικές φορές έχουν χρησιμοποιήσει ό,τι είχαν. Απλώς για λόγους συμβολικούς λέμε ότι αυτό θα είναι πατριωτικό. Okay. Εμείς όμως έχουμε έναν μεγάλο ποιητή, ο οποίος, και αυτό πάλι με στεναχωρεί, δεν ξέρουν τα παιδιά πότε γράφτηκε. Δεν ξέρουν τι άκουγε την ώρα που το έγραφε. Αλλά καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Yeah. Και θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία γιατί στην πραγματικότητα ο ύμνος είναι του μετά. Δεν είναι του πριν. Δεν είναι ακριβώς του αγώνα. Είναι ότι ακούγοντας άλλον αγώνα ξαναγράφουμε για τον προηγούμενο αγώνα. Που βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνέχεια. Στον ύμνο επιπλέον ξέρετε ότι έχουμε βάλει, υπήρχε και μια ωραία ανάλυση στο συνέδριο για την μουσική. Ο ύμνος χρησιμοποιεί μια μουσική που είναι μιας ιταλικής μορφής. Εντάξει. Και το πρόβλημα είναι ότι απλοποιούμε τον στίχο, γιατί θυμόμαστε πάνω κάτω τον ρυθμό. Η ποικιλία και, αν θέλετε, ο ορυκτός πλούτος όσο αφορά τη γλώσσα του Σολομού, δεν έχει καμία σχέση με το λαλαλα. Και τα απλοποιούμε και τα εκφυλίζουμε. Άρα, έχετε δίκιο, ας πούμε, όταν ο άλλος ξέρει μόνο τους δύο πρώτες στροφές. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ορκημένη, έτσι, και μιλάω και για το άλλο ποίημα. Άλλο θέμα. Αυτό είναι, αν θέλετε... Σολομός είναι και αυτό. Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά είναι, θα έλεγα, είναι και πιο πολύπλοκο. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτή η αντιπαράθεση. Το ελεύθερος πολιορκημένος. Και εμένα μου αρέσει να το συνδυάζω με την φράση του επίκτητου που λέει
μπορείς να νιώθεις τον εαυτό σου ελεύθερο ή σκλάβο, όλα εξαρτούνται από σένα. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν όταν είσαι πολιορκημένος να παραμένεις ελεύθερος. Στο Μεσολόγγι παρέμειναν ελεύθεροι. Σήμερα είμαστε πολιορκημένοι. Όχι. Σήμερα πολλοί από τους δικούς μας δεν είναι πολιορκημένοι, είναι σκλάβοι από μόνοι τους. Έχει μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το μπερδεύουμε και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και για μένα είναι θεμελιακή γνώση η φράση του Επικτήτου, γιατί ξεκαθαρίζει ότι είναι και θέμα βούλησης. Άρα, όταν είσαι ελεύθερος, όταν έχεις βούληση, όταν έχεις βιβλίο, όταν έχεις βίβλο, δεν είσαι σκλάβος. Μπορεί να είσαι πολιορκημένος, αλλά παραμένεις ελεύθερος. Και το είπατε πολύ σωστά, είναι ύμνος για την ελευθερία. Άρα, δεν έχει καν κάτι που θα μπορούσαν μερικοί να πούν ότι είναι εθνικιστικό. Ναι, ναι. Είναι ότι εμείς βασιζόμαστε πρώτα απ' όλα οι Έλληνες στην έννοια της ελευθερίας. Αυτή θεωρούμε ότι είναι θεμελιακή. Δεν μπορεί να μην είσαι ελεύθερος όταν είσαι Έλληνας. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν μερικοί που ζουν σκλαβωμένοι, στην πραγματικότητα επιβιώνουν, απορρίπτουν την ελληνικότητά τους. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην είναι ελεύθερος. Ο Φιλίκος των ξένων είναι προδότης που έλεγε ο Καποδίστριας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ότι πώς ερμηνεύουμε ένα αντικείμενο χωρίς γνώσεις. Σε ποιο πλαίσιο το βάζουμε. Γι' αυτό το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν έχουμε το πλαίσιο και δεν καταλαβαίνουμε λόγω της μνήμης μας ποια είναι τα δεδομένα, τότε τα αναλύουμε όπως μπορούμε. Και μερικές φορές μπορούμε λίγο. Άρα, όταν έχετε λοιπόν τον ελληνισμό που βασίζεται σε μια διαχρονική προσέγγιση της πραγματικότητας και ξαφνικά επιλέγει έναν σύμβολο, άμα εσείς δεν ξέρετε αυτή τη διαχρονική προσέγγιση, το σύμβολο είναι απλώς κάτι που είναι γρανόλευκο. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι το ίδιο όμως και με τα βιβλία. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα και η βίβλος λέγεται βιβλία. Δεν είναι στον ενικό. Γιατί ξέρουμε ότι μιλάμε για... Ναι, βέβαια. Μιλάω πιο πολύ για την Καινή Διαθήκη. Άρα θέλω να πω ότι είναι μια συγκρότηση πραγμάτων που τα κρατήσαμε για να μην τα ξεχάσουμε. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο πρόβλημα. Όσο θυμάμαι, είμαι αγωνιστής. Όταν αποφασίζω να μην ξεχάσω, τότε μπορεί να γίνω και ήρωας. Είναι διαφορετικό. Το ένα είναι παθητικό, το άλλο είναι ενεργητικό. Μου θυμίσατε ένα δημοτικό τραγούδι. Αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμούμε και λυπάμαι. Της Ξενιτιάς βέβαια αυτό, αλλά έχει μια έτσι... Σωστά. Μα το θέμα της Ξενιτιάς είναι και αυτό ένα πολύ θεμελιακό στοιχείο σε εμάς, γιατί είμαστε και ένας λαός της Διασποράς. Ναι, ναι. Και παρόλα αυτά, έχει μάθει γρήγορα, λόγω της Διασποράς, ο Έλληνας κάτι που μπορεί να φαίνεται μια μαθηματική έννοια που έχει σχέση με την τοπολογία και όχι με την γεωμετρία, είναι ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι να είσαι κοντά στον άλλον, αλλά είναι να είσαι μαζί με τον άλλον. Mm-hmm. Οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό είναι μαζί μας, ακόμα και αν δεν είναι κοντά μας. Μερικές φορές έχουμε ανθρώπους που είναι κοντά μας και δεν είναι μαζί μας. Άρα, αυτό είναι και παρήγορο που λέτε. Για... Εγώ λέω η λαιλασία που γίνεται σήμερα από πολλές ξένες χώρες ελληνικών μυαλών, παιδιών. Δεν έχουμε μία ελληνικία, κύριε Λιγερέ, εξαιτίας της λεγόμενης κρίσης. Κοιτάξτε, η κρίση δικαιολογεί πολλά πράγματα. Και δικαιολογεί μεγάλον εκφυλισμό και τελικά δικαιολογεί μια μορφή τοπάθειας. Θα σας βοηθήσω, ναι, υπενθυμίζοντας ότι η λέξη κρίση στα κινέζικα είναι το ίδιο με ευκαιρία. Και στην ελληνική σημαίνει δίκη. Ναι. Άρα και μετά λέμε ότι πρέπει να έχουμε παιδιά που να έχουν κρίση. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι άμα δεν έχεις κρίση, σου φέρνουν την κρίση. Καταλαβαίνουμε. Άρα έννοιες. Το θέμα είναι ότι το ένα ανήκει στην παιδεία, το άλλο ανήκει στην εκπαίδευση. Για να φτάσουμε στην ελληνική κατάρρευση προηγήθηκε μια πνευματική ήττα. Αυτό το πρόβλημα είναι ήττα, είναι πνευματική. Ναι, εγώ με το υπόγειο, δεν είναι πνευματική ήττα. Ότι βρέθηκε λαός ο οποίος έχει εθνικό ύμνο στην ελευθερία να δέχεται για τα παιδιά του αυτή την ξυνισμένη και θα σας πω κάτι, κοιτάξτε, τροφή. Δεν πρέπει να παρεμηνεύετε τις λέξεις. Το υπόγειο είναι ένα έργο του Ντοστογεύσκη. Ναι. Ωραία. Εδώ όμως
Δεν είναι ότι ζουν στο υπόγειο. Είναι ότι πηγαίνουν στο υπόγειο. Στον Ντοστογεύσκη ζει στο υπόγειο και προσπαθεί να βγει, που είναι, αν θέλετε, το ανάλογο και από το σπήλαιο. Εδώ η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι αποχωρώ από τον κόσμο και κρύβομαι. Άρα δεν υπάρχει καμία μορφή αντίστασης. Έρχεται ο Βερτάκος και λέει στις ιστορίες στο διάσωλο: «Όρθιος ο γιος πολέμαγε». Πολύ ωραίο ποίημα. Γιατί να μην υπάρχει αυτό που βγαίνει πάνω στα κρουφοβούνια ο Βερτάκος? Το είναι θέμα και πολεμιστής. Είναι γιατί δεν το γράφουμε. Γιατί δεν γράφουμε άλλο βιβλίο? Γιατί αποδεχόμαστε αυτό το βιβλίο? Επειδή είναι τυπικό? Επειδή είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο? Επειδή είναι το Υπουργείο Παιδείας? Όχι, το είπατε, γιατί μνήμη είναι όλη η δουλειά. Αυτό. Άρα, η ιδέα για μένα είναι πολύ απλό και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί το ζήσαμε και μαζί. Όταν υπήρχε ένα πρόβλημα με ένα βιβλίο, διαβάζαμε το προηγούμενο. Και λέγαμε, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα αυτό, εμείς συνεχίζουμε. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι επιλέγουμε αυτό που κάνουμε. Η επιλογή είναι πάντα κόστος, επειδή συνδυάζεται με την έννοια της ελευθερίας. Είσαι ελεύθερος ως δάσκαλος να επιλέξεις. Αν νιώθεις εγκλωβισμένος από το σύστημα και την ύλη, τότε είναι ότι είσαι τυπικά δάσκαλος. Και δεν έχει καμία σχέση με το διδάσκαλος, δεν έχει καμία σχέση με το δάσκαλος του γένους και βέβαια ακόμα λιγότερο με το δάσκαλος της ανθρωπότητας. Γιατί πλησιάζει, η λέξη δάσκαλος ίσως είναι παρετυμολογία, λέει κάποιος ότι προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα συνηρημένο δά οδό, που σημαίνει φωτίζω, από εδώ βγαίνει και η δάδα το δαδί. Άρα στην παράδοση μας, στη γλωσσική μας παράδοση, ο δάσκαλος είναι ο φωτιστής, γιατί έτσι τους ονόμαζαν τους δασκάλους του γένους, ο φωτιστής του γένους. Ούτως ή άλλως το έχουμε και σαν έκφραση, ότι λέμε είναι φωτισμένο μυαλό. Τα φώτα της παιδείας. Απλώς για μένα ο δάσκαλος, γιατί φως είναι λίγο βαρύ με την έννοια ότι μπορεί να ονομαστεί έτσι ο Χριστός. Ναι, ναι, απλώς λέω παρετυμολογία μάλλον. Ναι, δεν το λέω. Ούτως ή άλλως δεν την ξέρω αυτή την ετυμολογία, θα την κοιτάξω, αλλά προσπαθώ να πω το εξής. Φως με κεφάλι, ο Χριστός. Αν δεν έχεις φως, άναψε τουλάχιστον το κερί. Άρα μετά το θέμα είναι αν αυτό το κερί μπορεί να γίνει φάρος και μπορεί να ακολουθήσει το φωτεινό μονοπάτι του φωτός, ακόμα καλύτερα. Άρα τουλάχιστον άναψε το κερί. Το κερί για τον δάσκαλο είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Άρα όταν ρωτάνε οι άνθρωποι αν υπάρχει φως στο τούνελ, να τους λέτε γιατί δεν ανάβεις κερί. Έτσι έρχεται το φως με την αντίστασή μας, την ανθρώπινη, σε σχέση με μια πράξη βαρβαρότητας. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ήταν πολύ ωραία τα τελευταία που είπατε για τους δασκάλους, να ανάβουν κερί και να μην τους πλακώνει το σύστημα. Γιατί πολλές πλάκες έβαλαν στο στήθος μας, κύριε Λίγερ. Έχετε δίκιο. Και ούτως έως να θυμούνται ότι και τα φυτίλια με κερί ανάβουν. Δεν θέλω να συμπληρώσω τίποτα άλλο με αυτά που μας είπε ο εξαιρετικός καλεσμένος μας. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.